Είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και ξεκινάμε με το καταλληλότερο τραγούδι, γιατί θα μιλήσουμε για τη Vogue, για την ελληνική Vogue και για το τέφος της Κυριακής, το οποίο θα συζητηθεί με μια θρυλική έτσι, εκδοχή μιας γυναίκας που έχει αφήσει τη δική της διαδρομή, τη δική της ιστορία. Κοντά μας απευθείας από το Μιλάνο είναι η διευθύντρια της ελληνικής Vogue, η Θάλια Καραφιλίδου, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα μας τα πει όλα. Θάλια, καλό μεσημέρι. Μας ακούει, Θάλια? Έχουμε ένα θεματάκι με τον ήχο. Εύχομαι να αποκατασταθεί σύντομα, γιατί θέλουμε πάρα πολλά να τη ρωτήσουμε. Κυρίως όμως και για το τι θα δούμε μέσα στο τεύχος αυτό της Κυριακής, με την φοβερή έτσι. Να την πω σωστά, για να μην με πούνε ότι δεν ξέρω να τα λέω στα αγγλικά. Άντι McDowell. Όπου εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Όταν, ας πούμε, το μάθαμε, στην αρχή λέω Άντι McDowell και δεν μου έρχεται το πρόσωπο. Και μόλις το βλέπω, λέω, κοίτα, τέσσερις γάμοι και μία κηδεία, πράσινη κάρτα και ένα σωρό. Δεν αυτό το πράγμα να κορδίσεις και να μην σου πάει το πρόσωπο με το όνομα. Καλεμένα μου λέει. Δεν είναι και ηθοποιός από αυτές που έχουν αφήσει τα μαλλιά τους που δεν τα βάφουν, που ναι, έγινε πρόσφατα ναι, ναι, θέμα στο κόκκινο χαλί που εμφανίστηκε. Είναι και γενιά δεκαετία του 80, έτσι. Λοιπόν, είναι μια κούκλα και είναι από τις γυναίκες που μεγαλώνουν και μεγαλώνουν όμορφα. Όμως θα μιλήσουμε και για το θρυλικό μοντέλο, την Carmen Cass, την Estonή, την 43χρονη, η οποία έχει πολλά στο ενεργητικό της πέρα από το modeling. Λοιπόν, έστω και τηλεφωνικά, Θάλια, μας ακούς? Τώρα σας ακούω. Τι κάνετε, πώς είστε? Σε είδαμε για λίγο, σε είδαμε για λίγο και είσαι και μια κούκλα. Αυτό ήταν το παραπονό μου, αλλά είστε και τηλεφωνικά το καταλαβαίνουμε να μας τα πεις όλα. Βρίσκεσαι στο Μιλάνο. Βρισκόμαι στο Μιλάνο, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή βρισκόμαστε στον δρόμο δεν είναι πολύ καλή η σύνδεση και δεν μπορούσα να σας ακούσω δυστυχώς. Είμαστε για τα fashion shows. Έχουμε δει πολύ ωραίες συλλογές. Είδαμε μόλις τη Τότ και τη Μισόν και τώρα θα δούμε τη Sportmax και την Prada. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Μπορείτε να έρθετε με μεγάλη χαρά. Τέλεια. Θέλουμε ένα αεροπλάνο. Δεν προλαβαίνουμε, αλλιώς θα ήμασταν. Έχεις και ωραία πρόσωπα όμως. Θα πάρεις την επόμενη εβδομάδα. Ορίστε. Νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη πρόσκληση και πρόκληση για εμάς. Πάντως, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν εύκολη η πρόσκληση για το εξώφυλλο της Κυριακής αυτής από το θρυλικό μοντέλο. Να μας πεις λεπτομέρειες και τι θα δούμε στο τεύχος αυτό της ελληνικής Vogue. Ιωάννη, ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί η Carmen ήταν ένα από τα μοντέλα τα οποία μεσουρανούσαν από το 2000 μέχρι και το 2005-2006. Mm-hmm. Είχε ανακηρυχθεί μάλιστα από την Αμερικάνικη Vogue μαζί με την Giselle ως τα δύο κορυφαία μοντέλα όλων των εποχών. Και μετά εξαφανίστηκε. Αποφάσισε να σταματήσει την καριέρα της στο modeling. Έστρεψε αλλού την προσοχή της όμως. Ναι, ισχύει. Και νομίζω ότι αποφάσισε να κατέβει και στο Ευρωκοινοβούλιο, να ασχοληθεί με τα κοινά, να ασχοληθεί με το περιβάλλον που τόσο πολύ αγαπάει. Και για μας ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση να καταφέρουμε να την πείσουμε να βγει στο εξώφυλλο της ελληνικής Vogue, να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Πού, σε ποιο μέρος? Ξέρετε, έγινε στα Καλάβρητα, σε μια οικολογική φάρμα λίγο πιο έξω από τα Καλάβρητα και ήταν πραγματικά ένα ονειρικό τοπίο. Καλά, ανυπομονούμε να δούμε τις φωτογραφίες, έτσι. Και βέβαια είναι και ένας πολύ δυνατός τρόπος προβολής και των μηνυμάτων αυτών περί σεβασμού του περιβάλλοντος και της πιο οικολογικής, eco-friendly συνείδησης, αλλά και του γεγονότος ότι προβάλλεται και ο τόπος μας, έτσι, με ένα τρομερό μοντέλο, μια θρυλική περσόνα. Και η άλλη πλευρά της Ελλάδας. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Σε όλα μας τα τέσχη και στο προηγούμενο του Σεπτεμβρίου αναδείξαμε τη Μήλο και στο πιο προηγούμενο του Ιουλίου τη Χαλκιδική. Νομίζω ότι για μας θεωρούμε ότι η πλατφόρμα είναι ένα μέσο, η μόδα είναι μια πλατφόρμα για να αναδείξουμε και άλλα μέρη και την Ελλάδα. Είναι πολιτισμός. Και την τουριστική προβολή είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Ξεφυλίζοντας όμως το τεύχος αυτό, θα δούμε και άλλη μια κορυφαία προσωπικότητα, Άντι McDowell. Μίλησέ μας γι' αυτό. Η Άντι McDowell για μας με το την είδαμε στο κόκκινο χαλί των Κανών με τα υπέροχα γκρίζα μαλλιά της. Αυτό είπα. Νομίζω ότι ήταν η απόφαση. Ακριβώς. Τι ήταν σύμβολο. Να πάρουμε την ένδευση. Ένας άνθρωπος. Για την οικογένειά της, για τις κόρες της που κατά τη διάρκεια της καραντίνας βλέπανε τη μαμά της να μην βάζει το μαλλί και να το αφήνει να είναι αυτό το αλατοπίπερο που είπε και μόνη της. Και της είπανε, μαμά, είναι πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά σου έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να τα κρατήσεις. Στην εμφάνιση της πάντως, στην εμφάνιση της το κόκκινο χαλί ήταν μυθικό. Ήταν σαν επιτηδευμένο, τόσο ωραίο.
Κοίτα, θέλω να σας πω όμως ότι οι ατζέντιδες της λέγανε ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα και μην το κάνεις αυτό. Βέβαια, είναι. Φοβούμενη. Πολύ μεγάλη. Ειδικά το Hollywood τα φοβάται αυτά. Μα και η Jane Fonda τώρα δεν το άφησε το μαλλί. Η Jane Fonda είναι 85 χρονών όμως. Και πάλι το άφησε τελείως. Λογικό, άμα δεν το αφήσει τα 85, πότε θα τα αφήσει. Είναι ανώμιο. Jane Fonda είναι λίγο πριν το τέλος, να το αφήσει το μαλλί. Όχι καλέ, και δεν φαίνεται κιόλα η ηλικία της. Η γυναίκα έχει και δράση. Ναι, αλλά μην συγκρίνουμε την άλλη McDowell. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις και εσύ ότι συνήθως μια γυναίκα, όταν είναι λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία, έτσι, όπως είναι η Jane Fonda, καταλαβαίνεις ότι είναι και λίγο, αν θέλεις, αυτονόητο το να αφήσεις τα μαλλιά σου να είναι το φυσικό. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Δεν είναι ηρωικό. Καθόλου αυτονόητο. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Η Άντι Μακντάουελ είναι πολύ νεότερη. Είναι μια εποχή που το να μιλάμε για ηλικίες είναι πολύ ξεπερασμένο. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι κάθε γυναίκα. Όπως και να μιλάμε και για βαμμένα μαλλιά είναι ξεπερασμένο, νομίζω. Τα βάφει, δεν τα βάφει κάποιος. Σπάει ένα στερεότυπο ότι η γυναίκα πρέπει να βάφει. Θάλια, για πες μας. Για μένα είναι το ότι όποια γυναίκα αισθάνεται όπως θέλει με τον εαυτό της. Ακριβώς. Είναι ανόητο πλέον να συζητάμε για ηλικίες, για το αν κάποια θα αποφασίσει να έχει τρικοφυλία ή όχι τη μασάλεση, ή στα πόδια της, το να μιλάμε για κιλά. Δηλαδή, η κάθε γυναίκα πρέπει να είναι όμορφη έτσι ακριβώς όπως είναι και έτσι όπως αισθάνεται να είναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις κουβέντες. Ξέρεις κάτι όμως, όταν βλέπουμε γυναίκες και τέτοιες προσωπικότητες που αποτελούν πρότυπα έτσι, και για πάρα πολλούς λόγους, ιδίως όμως από το αυτό που βλέπουμε και αυτό το οποίο εισπράττουμε, αποτελούν και πρότυπα για έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και της κοσμοθεωρίας ολόκληρης για πολλά νέα κορίτσια αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το απενεχοποιήσουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν τέτοιες μεγάλες στάρ του Hollywood αποφασίζουν να το προβάλλουν με τον πιο όμορφο τρόπο, νομίζω ότι μετά θα αρχίσουν και όλοι οι υπόλοιποι να καταλαβαίνουν ότι είναι OK να είμαστε έτσι ακριβώς όπως είμαστε. Και έτσι όπως αισθανόμαστε όμορφα να είμαστε. Πόσο μάλλον όταν έχει κάποιος την καριέρα της Άντι Μακντάουελ. Γιατί η καριέρα είναι το σημαντικότερο από το μαλλί, έτσι. Και το πιο σημαντικό είναι για εμάς τις γυναίκες, και θα κλείσουμε με αυτό, να αγκαλιάζουμε τη μοναδικότητά μας, αλλά κυρίως να μεγαλώνουμε όμορφα. Και αυτό ξεκινάει από το μέσα μας και ακτινοβολείται και προς τα έξω. Θάλια, ζηλεύουμε που είσαι στο Μιλάνο. Να περάσεις όμορφα. Θα θέλαμε να είμαστε μαζί σου. Και τα εξώφυλλα της Vogue ζηλεύουμε. Ελπίζω να σας αρέσει το καινούριο τέχος που βγαίνει την Κυριακή με την καθημερινή. Και εγώ θα σας κρατάω μέσω της Vogue Greece ενήμερους για όλα τα fashion show. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χαρούμε πολύ να τα πούμε και από κοντά με την πρώτη ευκαιρία. Με μεγάλη μου χαρά να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Και εσύ, Θάλια μου, φιλάκια πολλά.